μεγάλη χαρά που γεμίσατε την αίθουσα. Είναι ευχάριστο για μας. Το Μουσικό Σχολείο είχε την τιμή να καλέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την χοροδία, την νεανική και παιδική χοροδία της Κέρκυρας, είναι ο Άγιος Σπυρίδωνος που ονομάζεται, με διεύθυνση την κυρία Καλιαρίδου Χριστίνα. Και είναι μεγάλη τιμή που δέχτηκε πρόθυμα να παρευρεθεί αυτές τις δύο μέρες στη Κύρο και να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη, μιας και είναι γενέτειρα ηχείως που συνθέτει το γνωστό μας ηχείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρευρίσκονται εδώ. Χαίρομαι που ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αγγλαβάς κατάφερε να φτιάξει όλη αυτή την προγράμμαση και να δώσουμε μαζί με τη δική μας χοροδία, να συγγράψουμε μαζί με αυτή την χοροδία της Κέρκυρας αυτό το διήμερο. Σήμερα με τα έργα του Δωράκη και αύριο στην Ιερόπολη, Ιερά Μητρόπολη, την δοξολογία η οποία θα γίνει το πρωί σε ύμνους του Μίκη Θοδωράκη. Σε μελοποίηση μάλλον του Μίκη Θοδωράκη. Αυτά θα στα πει καλύτερα ο κ. Πιλαβάκη. Θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο που μας παραχώρησε αυτό το χώρο και μας έδωσε τη δυνατότητα να δώσουμε αυτή τη συναυλία, όπως επίσης και την Ιερά Μητρόπολη Κύρου, που σεβασμιότατο τον κύριο Μάρκο, που δέχτηκε να δώσουμε αυτή την δοξολογία, να γίνει αυτή η δοξολογία με την χοροδία της Κέρκυρας μαζί μας στον Ιερονό. Να ευχαριστήσω φυσικά τον συνάδελφο Μιχάλη Πιλαβά και την κυρία Αβραμίδου, οι οποίοι οργάνωσαν όλο αυτό το κομμάτι και θα δώσω τον λόγο σε εκείνο για να σας πει περισσότερα πράγματα. Είναι τιμή μας επίσης που παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή ο αντιπρίτανης του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ο κύριος Μακέλης. Ευχαριστώ. Από το πρωί για να είναι εδώ όρθια να στέκεται απόψε και να καλησπερίσουμε και εσάς και να σας ευχαριστήσουμε που είστε κοντά μας σε αυτό το διήμερο αφιέρωμα στο μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη το Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκινώντας, θα λέγαμε ότι η απόπειρα μπροστά στο να συνοψιστεί ο βίος ενός συνθέτη με διαμέτρημα και ανάστημα ηλεκτρικό και μεταφορικό, όπως αυτό του Μίκη Θεοδωράκη, που διήμισε ένα σχεδόν πλήρη αιώνα με τη ζωή του, φαντάζει ως το πιο δύσκολο εγχείρημα. Ζωή πυκνή σε κάθε πτυχή της. Συναισθηματική, καλλιτεχνική, ιδεολογική, πολιτική, αγωνιστική. Γι' αυτό θα περιοριστώ στο να σταθώ σε μικρούς σταθμούς της ζωής του, μέσα από εξομολογήσεις δικές του και των ανθρώπων που συνδέθηκαν μαζί του, συνυφασμένους με τα τραγούδια, σταθμούς και αυτά της καλλιτεχνικής του δημιουργίας που θα ακουστούν απόψε από την προσκεκλημένη μας χοροδία. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν και θα είναι μοναδικός, ταυτόχρονα όμως ήταν πολλαπλός, πολυδιάστατος. Θα έλεγε κανείς ένα πολυφωνικό τραγούδι μόνος του, μια τεράστια, πηγαία, ατιθάσευτη δύναμη. Πρωταγωνιστικά παρόν, σε όλους τους κρίσιμους αγώνες του τόπου, είδε φίλους του να στέκονται απέναντί του και πολέμιους του να υποκλίνονται στο ύψος του. Όλοι όμως ανεξαιρέτως, αναγνώρισαν το πάθος ενός εσαΐ Έλληνα για την προκοπή του τόπου. Ενός Έλληνα που, για να δανειστώ του στίχους της Ρωμιοσύνης του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη, βοήθησε ο συνθέτης να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο. 29 Ιουλίου 1925. Γενέθλιος γη του Μιχαήλ Θεοδωράκη, και η ημερομηνία βέβαια που ανέφερα, είναι ηχείος. Μίκη τον αποκάλεσε χαϊδευτικά για πρώτη φορά ο θείος του, αδερφός της μητέρας του, ο Αντώνης, όταν ήταν 3 ετών. Η μητέρα του, Ασπασία Πουλάκη, ήταν από τον Τζεσμέ της Μικράς Ασίας και ο πατέρας του, Γεώργιος, από τον Γαλατά Χανίων.
ανώτερος δημόσιος διοικητικός υπάλληλος, πολιτικοποιημένος στην πλευρά των Βενιζελικών. Οι δυο του γνωρίστηκαν στα απέναντί μας, με κρεσιατικά παράλια, όπου ο πατέρας του είχε αποσπαστεί την περίοδο της ελληνικής αρμοστίας λίγο πριν από την καταστροφή του 1922. Το τραγούδι της μικρασιάτισσας μητέρας του αποτελεί συχνά αρχιετυπική ανάμνηση του Μίκη, που το ανακαλεί στη μνήμη του σαν μια διαρκή οικογενειακή τους προσευχή. Μια αναπεγνωσμένη προσπάθεια επιβίωσης της οικογένειάς του, που ξαναγεννήθηκε στην άλλη άκρη του Αιγαίου Πελάγους, στη νέα τους πατρίδα. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 1922 η οικογένεια της μητέρας μου έφυγαν πρόσφυγες από το Τζεσμέ στη Χίο. Εγώ γεννήθηκα στο νησί της Χίου 3 χρόνια αργότερα, το 1925. Η γιαγιά μου η Σταματία ήταν πολύ θρήσκα. Στο σπίτι μας είχε πάντα ένα δωμάτιο γεμάτο με εικόνες. Εκκλησιά το έλεγε. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι πολλές χειρόγραφες αφιερώσεις του Μίκη Θεοδωράκη προς την σεβαστή του γιαγιά υπάρχουν στις χειρόγραφες παρτιτούρες του. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που ανακαλώ συχνά από την παιδική μου ηλικία είναι από το σπίτι μας στη Χίο που είχε θέα προς τα μικρασιατικά παράλια. Η μητέρα μου τραγουδούσε και έκλαιγε ζώντας πάντα με το όνειρο της παρενόστησης, της επιστροφής στο Τζεσμέ. Ποτέ δεν παραδέχθηκε την Ελλάδα σαν πατρίδα της. Θυμάμαι τη μάνα και τη γιαγιά μου να ανοίγουν το παράθυρο το πρωί, να βλέπουν απέναντι τη μικρασία, να κλαίνε, να ψέλνουν και να λένε προσευχές. Ας ακούσουμε όμως και από τον ίδιο. Σε αυτές τις βραδιές, οποίες κάναμε σπίτι μου, με πρωταγωνιστή τη μητέρα μου που τραγούδησε πάρα πολύ ωραία, και έγραψα το πρώτο μου τραγούδι, το Καραβάκι, σε ηλικία 12 ετών στην Πάτρα. Γιατί ο πατέρας μου ήταν διευθυντής νομαρχίας και ταξιδεύαμε πόλη σε πόλη. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η πρώτη επαφή μου και με τη μουσική, την έντεχνη. Πήγα και στο ΟΔΙΟ τότε, γράφηκα στην τάξη στο βιολί, άρχισα να διαβάζω θεωρητικά. Αλλά όμως μου άρεσε να κάνω τραγούδια, να γράφω μουσική. Και όπως τότε είχα πρόχειρο το αναγνωστικό της πρώτης του γυμνασίου, τότε πήγαινα στην πρώτη του γυμνασίου στην Πάτρα, η μουσική μου παντρεύτηκε με τους πολύ μεγάλους ποιητές, mm-hmm. που συνέχισαν να το κάνουν και αργότερα. Έτσι. Δηλαδή τα πρώτα μου τραγούδια τα έγραψε πάνω σε στίχους του Βαλωρίτη, του Παλαμά, του Διονύσιου Σολομού, και άλλων μεγάλων ποιητών, όχι γιατί τότε ήμουν ακριβώς είχα μια τέτοια άποψη να κάνω μεγάλους ποιητές, αλλά γιατί ήταν πολύ κοντά μου. Αυτές λοιπόν οι αρχιετυπικές, παιδικές και οικογενειακές μνήμες του από τη Χίο μέχρι την Πάτρα, τον Πύργο, την Τρίπολη και την Αθήνα, λόγω των συχνών μεταθέσεων του πατέρα του, διοχετεύτηκαν και αποτέλεσαν την πρώτη ύλη ήδη από την παιδική, εφηβική και νεανική του ηλικία για τη δημιουργία των πρώτων του τραγουδιών, βασισμένο στις συναντήσεις του με ποιητές, συχνά ανθολογημένους στα σχολικά του βιβλία. Και το πρώτο μας τραγούδι είναι η πρωινή προσευχή.
Πρέπει να είσαι σοφός. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε γράψει τραγούδια για παιδιά. Βέβαια. Εγώ, κοίταξε, εγώ έγραψα τραγούδια ως παιδί. Είπα προηγουμένως, έγραψα τραγούδια. Ακούμε κι άλλες. Ακούστε. Το έγραψα το 39 στον πύργο, το άκουσε ο Οδυσσέας Ελίτης και έβαλε λόγια αργότερα το 60 και έγινε το ανάμεσα Σύρο και Τζιά. Αλλά τα προηγούμενα λόγια ήταν πάνω στον Παλαωρίτη. Δηλαδή ο Ελίτης μαγευτικά, κατά κάποιο τρόπο, εκτόπισε τον Αριστοτέλη Παλαωρίτη. Προχωράμε λοιπόν με το ανάμεσα Σύρο και Τζιά σε ζωντανή μετάδοση αυτή τη στιγμή. Ωραία.
Η έμφυτη παιδικότητα του Μίκη Θεοδωράκη, για την οποία και ο ίδιος εξομολογείται ότι δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Η ακράδαντη πίστη του στο παιδί ως συνώνυμο της ελπίδας, σε μια καθημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ελλάδα, τονωθεί το 1945 στη μελοποίηση του Ναμουρίσματος, ποίηματος του συντοπίτη μας, Φώτη Αγγουλέα. Συνοδοιπόρος στους κοινωνικοταξικούς τους αγώνες, ναυαγισμένους την εποχή εκείνη, και ο μικρασιά της Φώτης Αγγουλές, βαθιά ανθρωπιστής, με αντίστοιχα προσφυγικά βιώματα και μια ζωή γεμάτη κατατρεγμό, καθησυχάζει στους στίχους του το παιδί, ενώ σε άλλο του νανούρισμα γράφει χαρακτηριστικά: «Η μίσου, και αγρυπνούν πολύ για σε παιδί μου τώρα, να κάμουν κήπο και χωριό και ανθόκηπο τη χώρα, υποδεικνύοντας εμάς, τους μεγάλους, το χρέος, το δικό μας χρέος, να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα αντάξια των ελπίδων τους». Στη νεανική ζωή του Μίκη αποτελεί ένα αμφίβολα η γνωριμία του με τη Μυρτώ Αλτίνογλου, μετέπειτα γυναίκα της ζωής του, το 1943 μέσα στη σκοτεινιά της γερμανικής κατοχής στη Νέα Σμύρνη, όπου διέμεναν οι οικογένειές τους. Ο πατέρας του Μίκη συνήθιζε να πηγαίνει στην οικογένεια του Ηλία Αλτίνογλου, πατέρα της Μυρτός, για να ακούνε παράνομα BBC στο ραδιόφωνο. Η καθαρότητα και ο δυναμισμός της Μυρτός, υποψήφιας φοιτήτριας τότε της ιατρικής, οργανωμένης και έσυνα της Ασιακή Οργάνωση της ΕΠΟΝ,
Εμπνέει τον Μίκη, όπως ο ίδιος σημειώνει στην αυτοβιογραφία του. Οι συναντήσεις των δύο νέων γίνονται όλο και πιο συχνές και ο έρωτας δεν αργεί να φέρει την άνοιξη στις καρδιές τους μέσα στη βαρύ χειμωνιά του 1944. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Μια μέρα του Ιουλίου, καθώς βγαίναμε από τη θάλασσα στο Καλαμάκι, παρατήρησα ότι είχαμε μείνει μόνοι μας, η Μυρτώ και εγώ. Κουλυμπούσαμε ο ένας πλάι στον άλλον. Βλεπόμαστε στα μάτια ξαφνικά και χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Φιληθήκαμε αμέσως και βουλιάξαμε. Ήπιαμε νερό. Βγήκαμε στην επιφάνεια διαφορετική από ό,τι μπήκαμε. Από την παραλία ο πατέρας μου κοίταζε τη θάλασσα και φώναζε ανήσυχος: «Μίκη, τρώμε!» Γελάσαμε και τρέξαμε στο κοινό οικογενειακό τραπέζι. Από εκείνη την ημέρα ήμουν τόσο ερωτευμένος που δεν μπορούσα να χωρέσω στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μου. Αποφασίσαμε να είμαστε πάντα μαζί. Στην αρχική ερώτηση του πατέρα της Μυρτός για τα επαγγελματικά όνειρα του Μίκη, η απάντηση που έλαβε από την κόρη του ήταν «μουσικός». Η αντίδραση του πατέρα, λακωνική, μεστή από φόβο, αποκαλυπτική της ανησυχίας του. «Μουσικός, άδειο πιάτο». Όμως ο Μίκης και η Μυρτό αποφασίζουν να διασταυρώσουν τις ζωές τους για πάντα και να τις δέσουν με το όνειρο. Thank you.
Το 1945, στο ποίημά του για τη Μυρτώ, με τίτλο «Το όνομά της», εξομολογείται. Εκείνο που μας ενώνει με το άπειρο και που δίνει τη σκέψη, και που δίνει στη σκέψη τη δύναμη να τραγουδήσει, είναι η εντύπωση που γεννιέται από τη διείσδυση μιας ψυχής σε μιαν άλλη. Και το 60 γράφει για τη Μυρτώ του το τραγούδι «Μυρτιά». Ο ίδιος καταθέτει πως ήρθαν τα πράγματα. Ένα απόγευμα Σεπτέμβρη διασχίσαμε με το αυτοκίνητο την πλατεία Κολονακίου, η Μυρτώ και εγώ. Στο πεζοδρόμιο ενός ζαχαροπλαστείου, στη γωνιά της πλατείας με την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος. Καθώς προσπερνούσαμε, μας κάλεσαν να πάρουμε κάτι μαζί τους. Έτσι ο Γκάτσος γνώρισε τη Μυρτώ, τη γυναίκα μου. Την άλλη μέρα, στο στέκι του Φλόκα, μου δίνει ένα ποίημα και μου εξηγεί. Μου άρεσε πολύ η γυναίκα σου και της έγραψα αυτούς τους στίχους που έχουν τον τίτλο «Μυρτιά». Το πήρα, λέγοντάς το θαρώ, αύριο θα σου τραγουδήσω. Έτσι γεννήθηκε η Μυρτιά, που έμελε να γίνει η πρώτη μου επιτυχία. Από την άλλη πλευρά του δίσκου, βάλαμε τι άλλο, τη νύχτα γάμου, πρώτη μου διεθνή επιτυχία, ηχογραφημένη το 63 στο Λονδίνο και από τους Beatles, όπου ο Νίκος Γκάτσος προσάρμοσε ελληνικούς στίχους με τον τίτλο «Αν θυμηθείς όνειρό μου».
για τη Μυρτώ, τη γυναίκα του πλέον από το 1953, τη Μαργαρίτα και τον Γιώργο, τα παιδιά του και για τα εγγόνια του, θα εξομολογηθεί πολύ αργότερα. Αυτά είναι τα ζωντανά ίχνη που αφήνω στον χρόνο ύστερα από τα πρώτα ραντεβού με τη Μυρτώ μου στου Φιλοπάπου τον Ιούλιο του 1944 και από ένα ταξίδι μιας κοινής ζωής που μπροστά του τα πάθη του Οδυσσέα φαντάζουν παιχνιδάκι. Στην ίδια συλλογή, με τα δύο προηγούμενα τραγούδια, το Αρχιπέλαγος, ο συνθέτης θα συμπεριλάβει και ένα τραγούδι για το οποίο αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας του. Είχα έρθει για λίγες μέρες στην Αθήνα από το Παρίσι, Φλεβάρι του 1961. Σε μια φιλική συγκέντρωση που είχε οργανώσει για μένα ένα φιλικό ζευγάρι, με πλησίασε ο Νίκος Γκάτσος και μου είπε: «Γνωρίζοντας πως θα σε συναντήσω, έγραψα αυτούς τους στίχους. Ίσως να σε εμπνεύσουν». Μετά τη συγκέντρωση, θυμάμαι πως πήγα στο κέντρο που εμφανιζόταν η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης, κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ξημερώματα με πήγαν στο αεροδρόμιο να φύγω για το Λονδίνο για να γράψω τη μουσική για μια ταινία που μου είχε ζητηθεί. Ο ουρανός, πεντακάθαρος, έλαμψε με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Η θάλασσα γαλάζια. Η Αθήνα από το φως κατάλευκη. Ύστερα από 5 ώρες ταξίδι, φτάνω σε ένα Λονδίνο σκοτεινό, βυθισμένο μέσα στη μαύρη ομίχλη. Η καρδιά μου σφίγγεται. Ο νους μου δεν μπορεί να το χωρέσει πώς από τόσο φως βρίσκομαι ξαφνικά σε τόσο σκοτάδι. Φτάνουμε στο Σόχο, μπαίνουμε στο κινηματογραφικό στούντιο να δω την ταινία για την οποία θα έγραφα τη μουσική. Θρίλερ η ταινία, σκηνές φρίκης ξετυλίγονται μπροστά μου. Βάζω το χέρι στη τσέπη και βγάζω τους στίχους του Γκάτσου. Η αγαλίαση. Χαράζω πεντάγραμμο και γράφω αμέσως τις νότες. Η παραγωγή της ταινίας ενθουσιασμένη. Νομίζω ότι γράφει τη μουσική για το θρίλερ τους. Εγώ όμως έγραφα το ροδόσταμο. Thank you.
Στην ίδια συλλογή, ο Μίκης Θεοδωράκης συμπεριέλαβε και το τραγούδι «Ροδιά τετράκλωνη» σε στίχους του Πάνου Κοκκινόπουλου. Αναφέρει: «Ο Πάνος Κοκκινόπουλος, καθηγητής, δούλευε εργάτης στο εργοστάσιο δίσκων της Κολούμπια. Μια μέρα που με πήγαν να δω πώς κατασκευάζεται ένας δίσκος, σταθήκαμε μπροστά στην πρέσα παρακολουθώντας τη διαδικασία. Τότε ο Κοκκινόπουλος μου συστήθηκε και μου έδωσε μία σελίδα με στίχους που κουβαλούσε μαζί του. Έτσι γεννήθηκε η Ροδιά».
Στην αυγή της δεκαετίας του 60, με τις βιωμένες από τον ίδιο μνήμες του εμφυλίου πολέμου, ακόμη νοπές, ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει τα κείμενα, τους στίχους και τη μουσική για το θεατρικό έργο «Το τραγούδι του νεκρού αδερφού». Η παράσταση ανέβηκε τον Οκτώβριο του 1962 στο Θέατρο Καλουτά από το Ελληνικό Θέατρο του Μάνου Κατράκη και στο ρόλο του λαϊκού τραγουδιστή ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Το ενωτικό, αντιπολεμικό μήνυμα του έργου παρεξηγήθηκε και απαξιώθηκε από την ηγεσία της ΕΔΑ με το πρόσχημα ότι εξομοίωνε τις ευθύνες των δύο παρατάξεων, τους θύτες και τα θύματα. 10 χρόνια αργότερα, το 1972, εν μέσω Χούντας, κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τίτλο «Μουσική για τις μάζες» από τις εκδόσεις Ολκός, γραμμένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Στην προμετωπίδα του, ο Μίκης γράφει: «Όταν ο λαός δοκιμάζεται από βαθιές ιστορικές κρίσεις, τότε ο εκπρόσωπος της κουλτούρας του πρέπει να γίνεται μαχητής. Να γίνεται Φεραίος, Σολωμός, Κάλβος, Παλαμάς, Σικελιανός. Να παλεύει μαζί με το λαό στην πρώτη γραμμή. Και τότε η κουλτούρα γίνεται μαχόμενη». Ο Μίκης σε συνέντευξή του δηλώνει επίσης ότι πρόκειται για μια απόπειρα να προσδώσω στο έργο αυτό τον χαρακτήρα μιας σύγχρονης λαϊκής τραγωδίας. Το γεγονός ότι ο Μίκης τοποθετεί αυτό του το έργο ιστορικά, αισθητικά και κοινωνικά σε αντιστοιχεία με την αρχαία τραγωδία αποδεικνύεται και σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, όπου αναφέρει ότι το λαϊκό τραγούδι της εποχής του αρχαίου θεού Διονύσου, παντρεμένο με το μύθο, οδήγησε την αρχαία τέχνη στην κατάκτηση μιας καινούριας θεατρικής φόρμας, της αρχαίας τραγωδίας, που σε κάθε περίπτωση βρισκόταν σε διάλογο με το λαό. Γιατί έφτιασαν θέατρα τότε για 5, 10, 15.000 θεατές? Για να δούνε Σχύλο, Σοφοκλή, Αριστοφάνη? Ποιος ήταν λοιπόν και για μας ο μύθος της σύγχρονης Ελλάδας? Για μας που βγαίναμε από τη Μακρόνισσο, εννοώντας τον Κατράκη, τον Πηθηκότση και τον ίδιο, ο σύγχρονος μύθος ήταν ο Εμφύλιος. Εκεί σταυρώθηκε ο λαός μας. Από το τραγούδι του νεκρού αδερφού Απρίλης, τραγούδι και χορός, διακόπτει την πρώτη εικόνα του έργου και μας οδηγεί σε μια εορταστική, ανέμελη σκηνή της γειτονιάς, όπου τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια παίζουν, χορεύουν και ερωτεύονται πριν ακουστεί ο αχός της μάχης. Θυμίζοντας ίσως το «Έστησε ο έρωτας χορό» με τον Ξανθό Απρίλη, κάποιον άλλων ελεύθερων πολιορκημένων του Διονυσίου Σολωμού. Και μάιν ηρωδά και καρδιά μου ποσά.
με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος. Και αλλάξαμε ζωή. Η στίχη που μόλις σας διάβασα είναι η τελευταία στροφή από την Άρνηση, ένα από τα ποίηματα του Γεωργίου Σεφέρη, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη το 1960. Στον τρίτο στίχο, πριν τη λέξη λάθος, υπάρχει ίσως η πιο διάσημη και πολυσυζητημένη άνω τελεία της νεότερης ελληνικής ποίησης, στην οποία κάνουμε μια, όπως έκανε και εγώ, μια τόσο δά μικρή παύση. Η παράληψη αυτής της άνω τελείας αλλάζει εντελώς το νόημα του στίχου. Με τη μελοποίηση όμως του Μίκη, η παύση που επιβάλλει αυτή η άνω τελεία καταργήθηκε για τις ανάγκες του ρυθμού και της μελωδίας. Ο ίδιος ο Θεοδωράκης, αναφερόμενος στις περιπέτειες αυτής της άνω τελείας, γράφει: «Ήθελα την άρνηση, ακριβώς γιατί ο στίχος ήταν τόσο διανοουμενίστικος, να την περάσω σε όσο το δυνατόν πιο πλατή κοινό με λαϊκό μουσικό ένδυμα». Άλλωστε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ελεύθερο στίχος φιλοδοξούσε να γίνει απλό λαϊκό τραγούδι. Να συντροφεύει δηλαδή τον κοσμάκι παντού. Στο γιαπί, στην ταβέρνα, στην εκδρομή, στην παρέα. Όταν ηχογραφούσαμε, λέω στο Πιθηκότσι, πρόσεξε την άνω τελεία. Εκεί που λες πήραμε τη ζωή μας, βάλε παύση πριν πεις λάθος. Στα αυτιά μου είχα την προτροπή παράκληση του ποιητή. Την άνω τελεία, την άνω τελεία. Αλλιώτικα μου αντιστρέφει το νόημα. Τελικά όμως αυτό αποδείχθηκε ανεφάρμοστο στην πράξη με αποτέλεσμα να ακουστεί η λέξη λάθος κολλητά στο πήραμε τη ζωή μας, δίνοντας αντίθετο νόημα στο ποίημα. Όμως τελικά πόση σημασία έχει αυτό για τον λαό που εκείνη την εποχή άλλος λίγο, άλλος πολύ είχε πάρει τη ζωή του λάθος. Το καλοκαίρι του 1962 ο Σεφέρης θέλησε να διαπιστώσει η διεισόμαση πόσο ο κόσμος τραγουδάει τη μουσική του. Την ποίησή του, με συγχωρείτε. Έτσι τριγυρνούσαμε στις ταβέρνες της Πλάκας για να ακούσει το περιγυάλι το κρυφό. Ποτέ ίσως ένας Σεφέρης δεν είχε γίνει σαν μικρό παιδί. Γελούσε, έλαμπε ολόκληρος από ευτυχία και νομίζω πως εκείνη τη βραδιά επέτρεψε στην τόσο αυστηρή του καρδιά να με αγαπήσει. Στο μέτρο φυσικά του επιτρεπτού για έναν Έλληνα διπλωμάτη όπως εκείνος.
Αυτό ήταν το επίτευγμα του Μίκη. Δεν μελοποίησε μόνο έξοχα τον ποιητικό λόγο, χωρίς ποτέ να τον προδίδει, αλλά τον αναδημιούργησε και τον παρέδωσε με εκείνη τη μορφή που μπαίνει κατευθείαν στη λαϊκή ψυχή. Έτυχε να μεταβολήσει την εσωστρέφεια του ενίοτε ακατάληπτου για τον μέσο Έλληνα ποιητικού λόγου σε εξωστρεφή νοήματα. Τα τραγούδια του έγιναν η γλώσσα του κοινωνικού μας υποσυνείδητου. Τραγουδήθηκαν από χιλιάδες παθιασμένα, εναρμονισμένα στόματα και απέδειξαν ότι η ατομικότητα έχει αξία όταν καταγράφεται στη συλλογική ευαισθησία. Αν ο ένας από τους δύο όρους της εξίσωσης εκλείψει, σβήνει και ο άλλος. Η ερμηνεύτρια και του Μίκη Θεοδωράκη, Νένα Βενετσάνο, χαρακτήρισε τη μελοποιημένη ποίηση του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και άλλων συνθετών ως κίνημα που τελικά παρέσυρε όλο τον πνευματικό κόσμο που λόγω των ιστορικών συνθήκων ήταν απαξιωμένος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τελικά όλο αυτό το κίνημα που άρχισε το 50 μπορούμε άνετα να το χαρακτηρίσουμε ως εκδίκηση της τέχνης ενάντια στη λογοκρισία, τη στέρηση της ελευθερίας του λόγου στον πνευματικό κόσμο της Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί διεθνώς μία εμβληματική μορφή με γνώμονα τη στράτευσή του στη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και στη συμφιλίωση των λαών. Η στενή φιλία και η γόνιμη συνεργασία του με τον Τούρκο μουσικοσυνθέτη και συγγραφέα Ζουλφίλη Βανελή αποδεικνύει τη δύναμη της τέχνης τους να καταργεί σύνορα και να χτίζει γέφυρες φιλίες μεταξύ των λαών. Ο Μίκης Θεοδωράκης, βραβευμένος το 83 και με το βραβείο Ειρήνης Λένιν, δεν μπόρεσε να μείνει ασυγκίνητος και απέναντι στο δράμα της διχοτομημένης από εθνικιστικές και πολιτικές σκοπιμότητες Κύπρου. Η αταλάντευτη πίστη του στο δίκαιο του αγώνα των Κυπρίων εκφράστηκε επανειλημμένα με συναυλίες που έδωσε στο μαρτυρικό νησί, αλλά και με την παρουσία και τη συμμετοχή του σε ανάλογες εκδηλώσεις και πορείες ειρήνης. Το 2005, κατά την τελετή απονομής του μεγαλόσταυρου του τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου από τον τότε πρόεδρο της Κύπρου Τάσο Παπαδόπουλο, ο Μίκης δηλώνει: «Θα πρέπει να ομολογήσω ότι από καιρό αισθάνομαι κι εγώ Ελληνοκύπριος, ή μάλλον σκέτος Κύπριος. Γι' αυτό σας ζητώ την άδεια, στο βιογραφικό μου, όπου σημειώνω Έλληνας και κριτικός, να το ολοκληρώσω δηλώνοντας από εδώ και στο εξής Έλληνας κριτικός και Κύπριος». Και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορμόμενος από το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, του Μίκη Θεοδωράκη, «Χρυσοπράσινο φύλλο», το 1961, σε στίχους Λεωνίδα Μαλέμη, ανταπαντά ότι η Κύπρος, το χρυσοπράσινο φύλλο, ρηγμένο για 31 χρόνια τώρα σε ένα πέλαγος συμφοράς και οδύνης, δεν θα μαραθεί και δεν θα βυθιστεί ποτέ. Και ας ακούσουμε στην ερώτηση ενός παιδιού από την Κύπρο τι απαντά ο ίδιος. Από ποιο μέρος της Κύπρου εμπνευστήκατε περισσότερο για να γράψετε το χρυσοπράσινο φύλλο? Στην Κύπρο ήρθα για πρώτη φορά το 1963 και τότε που οι Τούρκοι βομβάρδισαν στην Πάφο, προς τη μεριά της Πάφου. Και θυμάμαι ότι με άλλους 4 βουλευτές πήγαμε εκεί και είδαμε τους Κύπριους γυναικόπαιδα σε μια σπηλιά για να φυλαχτούν. Αλλά μετά μπήκαμε σε ένα νοσοκομείο και μας έφαγε τη μύτη η καπνισμένη σάρκα. Ήταν οι καμένοι Κύπροι από τους βομβαρδισμούς. Εκείνη τη στιγμή η καρδιά μου έτσι σκύρτησε και αισθάνθηκα πολύ πιο δεμένος με το νησί σας. Έχουμε πολύ συχνά, όπως ξέρετε, και νομίζω ότι ένας δικός σας Κύπριος, ο Μαλένης, ο ποιητής, εκείνη τη στιγμή μου έδωσε το ποίημα και το έγραψα αμέσως στη μουσική. Thank you.
12 χρόνια μετά από την πρώτη γυμνασίου που ήταν η Γεωργία η Αποστολίδη στο δικό μας σχολείο, τώρα μας διευθύνει. Τη μεγαλύτερη χαρά και την ευθύνη. Ο Γκί Βαγκνέρ, συγγραφέας, φίλος και βιογράφος του Μίκη Θεοδωράκη και ιδρυτής του Διεθνούς Ιδρύματος Μίκης Θεοδωράκης, αναφερόμενος στο πόσες φορές ο συνθέτης ήρθε αντιμέτωπος με το θάνατο, αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από τις εξορίες του. Την ώρα που ξυλοκοπούσαν άγρια το Θεοδωράκη στη Μακρόνισσο, ένας από τους συγκρατούμενους του φώναξε: «Όχι στο κεφάλι. Αυτό το κεφάλι που χτυπάτε είναι γεμάτο μουσική». Μα και ο ίδιος ο Μίκης έχει δηλώσει με το γνωστό αυτό σαρκαστικό του χιούμορ: «Πόσες φορές έχω χορέψει με το Χάρο, πόσες φορές έχω πιει κρασί με το Χάρο και πόσες φορές τον νίκησα το Χάρο. Δεν θα έρθει μια μέρα να με νικήσει». Μαχητής ως το τέλος, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 ο Μίκης πέρασε στην Αθανασία και στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού, αφού, όπως έλεγε ο ίδιος, η Ελλάδα ήταν η θρησκεία του. Μικρασιάτης, κριτικός, χιώτης, Έλληνας, οικουμενικός, έγινε παγκόσμιο σύμβολο για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για συλλογικά οράματα και για έναν κόσμο πιο φωτεινό. Χυμαρόδης προσωπικότητα, με όλες τις αντιφάσεις της ελληνικής ψυχής, συγκέρασε στο μουσικό και συγγραφικό του έργο το αρχαιοελληνικό πνεύμα, την εκκλησιαστική παράδοση, τις υπαρξιακές του αναζητήσεις και τους κοινωνικοταξικούς του αγώνες. Σε μια χώρα που ο ελίτης χαρακτήρισε τρελοβάπορο και που άλλαξε χίλιους καπετανέους, ο Μίκης στάθηκε ως το τέλος ταγός και καπετάνιος, εκπρόσωπος όλων των αρετών και των παραδοξοτήτων της. Η ομορφιά της μουσικής του, το προσωπικό κουράγιο και το χάρισμα της αμεσότητάς του, η ακλόνητη αίσθηση της ηθικής του, τα λάθη και η γοητεία του, τον έκαναν έναν από τους ελάχιστους Έλληνες που κέρδισαν στη Λίβδιν την εκτίμηση και την αγάπη όλων των συμπατριωτών του. Τον έχρισαν ηγέτη, με γνώμονα τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη: «Ο καθένας κρατάει στους ώμους του την ευθύνη ολόκληρης της ράτσας του». Και ο Μίκης την κράτησε αυτή την ευθύνη. Και έκανε τη ρομιοσύνη του ρίτσου σε χαλεπούς καιρούς να τριέψει και να θεριέψει. Έζησε συντριβές, έζησε και θριάμβους και με τη μουσική του μίησε τον Έλληνα στα έργα των μεγάλων Ελλήνων ποιητών. Και όλα αυτά σε μια πατρίδα που, αν και με τα τραγούδια του πότισε το λαό της Ροδόσταμο, σε κάποιες μελανές σελίδες της ιστορίας της εκείνη τον πότισε φαρμάκι. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι, επειδή ειδικά η τηλεόραση αποτελεί το απόλυτο όπλο, δεν νομίζω ότι θα πρέπει τόσο έτσι εν ονόματι της ελευθερίας, για την οποία δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι δεν πάλεψε για να υπάρχει ελευθερία. Μαζί με πολλούς φίλους μου περάσαμε και πολύ σκληρές συνθήκες για να υπάρχει αυτή η ελευθερία, αλλά όχι ασυδοσία. Πέρα όμως από την ελευθερία που δεν μπορεί να έχουμε αγρονομία, ας πούμε, για τα μολυσμένα κρέατα, για τα μολυσμένα τρόφιμα κλπ. Και να μην έχουμε αγρονομία για τα μολυσμένα προϊόντα που μολύνουν την ψυχή μας, την παιδεία μας. Αλλά η δημιουργία της μουσικής σας είναι τι πιο μεγάλο σύμβολο ελευθερίας. Ναι, λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, σαν Έλληνες, έχουμε νομίζω μία από τις πιο μεγάλες πλούσιες παραδόσεις πολιτιστικές και ειδικά μουσικές. Μην ξεχνάτε ότι τα δημοτικά μας τραγούδια είχαν τόσο δύναμη ώστε να διατηρήσουν το ελληνικό έθνος 400 ολόκληρα χρόνια κάτω από τον ζυγό των Τούρκων, και να διατηρήσουμε τι? Να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, mm-hmm. να διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Έτσι. Αυτό είναι η δύναμη του δημοτικού τραγουδιού. Αργότερα θα είδαμε και μετά στον αιώνα μας κλπ. Ότι ο Έλληνας έζησε με το τραγούδι πλάι. Mm-hmm. Το τραγούδι για τον Έλληνα είναι το ψωμί, το καθημερινό ψωμί. Λοιπόν, και είχαμε τόση δύναμη ώστε να το κάνουμε και εξαγωγήσιμο είδος. Δηλαδή τα τραγούδια μας όχι μόνο θριάμβευσαν σε όλο τον κόσμο, αλλά έλαμψαν και με περιπτώσεις όπως ήταν του Μάνου του Χατζηδάκη, όπως είναι της Μελίνας Μερκούρη κλπ. Έγιναν και πόλος έλξεως των ξένων. Εγώ ξέρω εκατοντάδες ανθρώπους, Σουηδούς, Ολλανδούς, Γερμανούς, οι οποίοι μου λένε ότι έμαθα ελληνικά γιατί άκουα τα ελληνικά τραγούδια και ήρθαν εδώ. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να επηρεάζουμε τους ξένους
Και εδώ στη χώρα τη δική μας να γίνεται αυτή η συστηματική πλήση εγκεφάλου στα παιδιά μας με αυτές τις εκπομπές της ελεύθερης τηλεόρασης κλπ. Γιατί ξέρετε, μην νομίζουμε ότι σήμερα ακούμε, λέει, τον ήχο τον Αμερικάνικο ή τον ήχο τον Τούρκικο, δεν ξέρω τι ακούνε κλπ. Αλλά αν βάζετε σε μια τηλεόραση καθημερινά ένα γάιδαρο να ογκανίζει κάθε μέρα, τα παιδιά μας το ογκάνιζαν. Με αυτές τις σκέψεις του Μίκη, του Μιχάλη, του Μίκη, του Μικιού, όπως τον φώναζαν παιδί σε Κεφαλονιά, θα αποχαιρετήσουμε απόψε τον Αρχάγγελο Μιχάλη Θεοδωράκη για να δανειστώ τον αυτοπροσδιορισμό του από την αυτοβιογραφία του, στην οποία ο ίδιος έδωσε τον τίτλο «Εγώ ο Αρχάγγελος». Ο ίδιος δίνει την εξήγηση για αυτή του την επιλογή, ότι στο μυστηριακό και ακαθόριστο μονοπάτι της ζωής του κάθε ανθρώπου, όλο και κάποιος άγγελος τον οδηγεί. Εμένα με είχε αναλάβει ο Μιχαήλ, ο συνονόματός μου, ο Αρχάγγελος, να με οδηγεί. Η εικόνα του, που η θεία μου η Μαριγάκη και η γιαγιά μου η Σταματία είχαν στο σπίτι μας. Γι' αυτό τον Αρχάγγελο λοιπόν βγήκαν στον πηγεμό από την Κέρκυρα για τη γενέτειρά του τυχείο μας, τα παιδιά της χοροδίας τους, της χοροδίας με συγχωρείτε, με τη μαέστρο και τους συνοδούς τους. Ήταν μακρύς ο δρόμος της προετοιμασίας και για αυτά και για εμάς τους δασκάλους τους, για να ανταμώσουμε όλοι μαζί εδώ απόψε. Για να μείνει η σκέψη του άσβεστη και η μουσική του ασίγαστη στον χρόνο. Θα τον καληνυχτήσουμε με ένα δικό του νανούρισμα, ίσως το πιο γνωστό από τον κύκλο το τραγούδι του νεκρού αδερφού, φέρνοντας στο νου τα νανούρισματα που του πρωτοτραγούδησε λίγο πιο πάνω από εδώ, στο σπίτι τους, στην πλατεία της πόλης, η μικρασιά της αμάνα του. Πριν αφήσουμε το νανούρισμα, να πω και εγώ δύο λόγια, μέρος της χοροδίας Άγιος Σπυρίδων, που ιδρύθηκε, είναι νεοειδρυθής όπως βλέπετε, είναι το 2023. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και τους χορηγούς, το Μουσικό Σχολείο, τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Πέπη Λαβά, την Ιερά Μητρόπολη του Σαρών και Λινουσών, και την καθημάς από την Ιερά Μητρόπολη, κύριος Παξούν και Διαποντίων Ίσων, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί η προσπάθειά μας αυτή, και φυσικά τους υπόλοιπους χορηγούς της εκδηλώσεως αυτής. Αναφέρω ενδεικτικά έναν πολύ σημαντικό χορηγό, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού έργου Αιγαίας, οι οποίες συνέβαλες να μπορέσει να γίνει αυτό το ταξίδι. Ένα δεύτερο που θέλω να πω, είναι να εξηγήσω στον κόσμο που μας βλέπει αυτή την εναλλαγή που είδαν. Είδαν, ας πούμε, τα παιδιά ερχόταν, άλλος διήθινε, άλλος έπαιζε πιάνο, μετά κάποιος άλλος. Εντάξει, εγώ τελείωσε καθαρά τιμή Σένεκεν, και έπαιξα ένα τραγούδι, προσπαθώντας, μάλλον ανεπιτυχώς, να μιμηθώ το χιότι στο πιάνο. Αλλά αυτό το έκανε καθαρά τιμή Σένεκεν, και με ειδικότητά μου είναι άλλη, είναι η βυζαντινή μουσική. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή είναι στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και τώρα μιλάω με την άλλη μου ιδιότητα, ως καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και αντιπρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τα παιδιά αυτά που είδατε να διευθύνουν, να παίζουν πιάνο, εκτός φυσικά από τη μαέστρο που είναι η δασκάλα τους, είναι η δασκάλα τους στην ειδίκευση που σπουδάζουν, δηλαδή τη διεύθυνση παιδικής, σχολικής και νεανικής χοροδίας. Οπότε, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια, εκπαιδεύουν τα παιδιά της χοροδίας και εκπαιδεύονται. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια, ένα άνοιγμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας, με στόχο να ανεβάσει το επίπεδο της χοροδιακής μουσικής και ταυτοχρόνως να δώσει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους φοιτητές μας που ακολουθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανείς να σπουδάσει και να ειδικευθεί στη διεύθυνση παιδικής χοροδίας αν δεν υπάρχει παιδική χοροδία. Γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε αυτό το σωματείο, του οποίου έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Να διορθώσω μόνο τον αγαπητό κύριο Διευθυντή. Αύριο θα στο Μητροπολιτικό Ναό της Χίου, δεν θα είναι δοξολογία, θα είναι μια πλήρης θεία λειτουργία. Θεία λειτουργία σε μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε τη λειτουργία, ένα από τα πιο όψιμα έργα του, τη δεκαετία του 80, δεν είναι από τα πολύ νεανικά. Ιδιαίτερα ξέρω το έργο, αλλά δεν θα το παρουσιάσουμε σε μορφή συναυλίας και αυτή ακριβώς είναι η συμβολή μας, αυτό που θέλουμε έτσι να μείνει από όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά κανονικά
ως θεία λειτουργία, με τον ιερέα, με το μυστήριο, τα πάντα. Αυτό είναι και το νόημα της θείας λειτουργίας και φυσικά χωρίς τη συνοδεία οργάνων, κατά το τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τελειώνουμε με τον νόημα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιχάλη Πιλαβά για την πολύ ωραία ομιλία του. Χωρίς να θέλω να παρέμβω, θα πω δύο λόγια σχετικά με το τραγούδι που θα ακουστεί. Το Νανούρισμα Κοιμήσου Αγγελούδη μου είναι από το τραγούδι του Νεκτού Αδελφού. Είναι ένα νανούρισμα το οποίο το τραγουδάει η μάνα που έχουν σκοτώσει το παιδί της. Εγώ απόψε, επιθυμία μου είναι να το αφιερώσω σε ένα πάρα πολύ καλό φίλο. Που δυστυχώς πριν από δύο μήνες, έπειτα από μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, μας χαιρέτησε και δεν είναι πλέον μαζί μας. Καλή εγχώρηση. Thank you.
Συγγνώμη, Τάσο. Ξέρετε γιατί χαίρομαι. Γιατί τα παιδιά μας τραγουδάνε. Τραγουδάνε τη γλώσσα μας, την ποίησή μας, τους τυχουργούς μας, τον συνθέτη μας. Δηλαδή, τέτοια ευλογία. Είδατε τι είπε προφητικά. Είδατε τι είπε προφητικά ο Μίκης. Τι μουσικές ακούγονται. Είδατε τι είπε προφητικά. Εγώ λοιπόν είμαι χαρούμενη που τα παιδιά μας τραγουδούν τη γλώσσα μας, τραγουδούν τη μουσική μας, τραγουδούν το μεγάλο μας συνθέτη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε άλλα τέτοια. Πάρα πολύ λίγο. Όταν πρωτοείδα την αφίσα προχτές άγγελη, παραξενεύτηκα λιγάκι. Σήμερα όμως είδα πραγματικά αγγελικές φωνές, συγκινήθηκα και ήταν κάτι που μας ξεπέρασε. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ λίγο. Θα ευχαριστήσω και τον αγαπητό Μιχάλη και την Κατερίνα Ναυραμίδου. Δυστυχώς μας πρέπει, πήρε μετάθεση. Με συγκίνησε για ακόμα μια φορά, με συγκίνησε εμένα, πραγματικά, αλλά συγκίνησε και όλοι. Σας ευχαριστώ και για τη δική σας παρουσία. Αν μπορεί ο κύριος Λιαδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, που μας βοήθησε και εκείνος και εκείνη για όλη αυτή την οργάνωση. Ένα μικρό αναμνηστικό. Καλησπέρα για εμάς. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μείναμε άφωνοι. Το δεύτερο, ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μικρό αναμνηστικό, γιατί αυτό που χαρίσατε σήμερα, πέρα από τους ωραίους ήχους, είναι και μια πολύ ωραία φιλία που αναπτύσσεται στα παιδιά μας. Ένα άλλο κέρδος που έχουμε εμείς που ασχολούμαστε με αυτό, με τη μουσική, ότι αναπτύσσεται σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Μουσικό σχολείο, λιγάκι θα πετάει, μπορεί να το πάρει.